στο παράτι που ναι. θα στεγάσουν τον έρωτά τους ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Κατάφερες και έχεις έτσι αποκλειστικότητα. Έχω τις φωτογραφίες από αν το πω σωστά το όνομα του φωτογράφου μας, Aerial Filming and Photography. Σωστά το είπα, νομίζω, ελπίζω να το είπα. Θα τι να σου πω. Να, εδώ είναι οι φωτογραφίες. Είναι το οικόπεδο βέβαια, ναι. εκεί που έχουν αγοράσει για να ξεκινήσει. Το να ξεκινήσουν να χτίζουν. Πού είναι αυτή η περιοχή? Είναι στον Άγιο Αθανάσιο στη Λεμεσό. Είναι, δεν θέλω να σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι προσωπικά δεδομένα να σου δώσω ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι περίπου, είναι σχεδόν λίγο πιο όπως βλέπουμε το οικόπεδο. Μην μας δώσεις και διεύθυνση τώρα. Όχι, δε, όχι, εννοείται. Και εγώ αυτό που λέμε τώρα, αυτό το τεμάχιο. Ναι, ναι, αυτό. Κάτω από το δρόμο. Ναι, ναι, αυτό το τεμάχιο. Ναι, αυτό που είναι καθαρό ή αυτό που είναι χειρότερο. Αυτό που είναι καθαρό, μάνα μου. Εντάξει, παιδιά, μικρό. Μικρό. Α, ένα λεπτό, εσύ είπα μια λεπτομέρεια. Πώ είναι μικρό, να πω, είναι φωτογραφία μεντρών που πάνω. Είναι πολλά μεγάλη. Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι έξι σπίτια για μένα. Δεν είναι εκείνο, Κωνσταντίνο, νομίζω. Δεν είναι εκείνο. Βλέποντα εγώ όλο το χωράφι, νομίζω ότι είναι το κομματάκι στην άκρη αν κάτω, δεξιά. Είναι ένα σπίτι είναι εκείνο. Είναι ένα σπίτι είναι εκείνο. Θα καλά. Ναι, θα χτιστούν έξι σπίτια στη σειρά. Τύπου μεζονετούλ, έτσι. Δύο οικόπεδα είναι δικά του. Okay. Δεν μπορώ να σου πω άλλες λεπτομέρειες βέβαια. Πισίνα θα έχει. Τι, δεν ξέρω. Θα... Λογικά θα δεν έχω μιλήσει ακόμη με τον αρχιτέκτονα, είναι προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων. Άμα είναι να κάνουν τέτοιο σπίτι μεγάλο, σίγουρα τα παιδιά θα κάνουν και μια πισίνα. Άρα, γιατί ζούνε σε σπίτι στη Λευκοσία, ζούνε και στη Λεμεσό. Ναι, στη Λευκοσία. Και στη Λεμεσό. Οπότε τώρα θα έχουν το δικό του σπίτι. Λεμεσό, ε! Ναι, Λεμεσό. Επέλεξα την πόλη τη Ελλάδα. Ναι, αλλά τα επαγγελματικά τη, παιδιά, δεν είναι Λευκοσία. Θα ταλαιπωρείτε τη Γενέλα. Παιδιά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Κωνσταντίνα αγαπάει πολύ τη Λεμεσό και ήταν και πολύ δύσκολο για αυτή να αποχωριστεί την πόλη τη. Και τώρα είναι πάντα στο πλευρό της η μητέρα της, λόγω και της. Και η μητέρα της, ξέρω ότι φροντίζει πάρα πολύ το παιδάκι. Και ο αδερφός της και όλη η οικογένεια. Ναι, είναι πολύ κοντά όλοι, οπότε ίσως θέλει να είναι και πολύ κοντά οι γονείς της, η οικογένεια της, για να την βοηθάνε και με το παιδί. Και το πήγαινε, αλλά είναι δύσκολο, παιδιά. Οι δύο οικογένειες... Είναι περιοχή όμως πολύ κοντά, στην, ενώ πολύ στην άκρη της Λεμεσού, οπότε δεν θα διασχίζει ολόκληρη την πόλη για να έρθει στη Λευκοσία. Τύπου να μπει στο κέντρο. Ναι. Εντάξει, αλλά πάλι, παιδιά, θέλεις ένα. Μια ώρα σχεδόν. Εντάξει, άμα δεν την πειράζει την και ίδια. Η οικογένειά της λατρεύει πάρα πάρα πολύ τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου. Εννοείται ότι είναι το τρίτο τους παιδί. Και εντάξει, νομίζω ότι ήταν η κοινή απόφαση να πάνε να ζήσουν Λεμεσό. Θα είναι το σπίτι τους εκεί που θα μείνουν πλέον. Πόσα προδωμάτια θα είναι το σπίτι? Κωνσταντίνα, σου είπα ότι δεν έχω μιλήσει με τον αρχιτέκτονα. Κάμε υπομονή να. Τώρα να βγάλουμε και τα σχέδια να τα ρίξουμε. Τώρα βγουν τα σχέδια. Δεν ξέρω που θα μπει σκάλα, θα είναι τριόροφο, διόροφο. Θα μάθω πέντε πληροφορίες για την πισίνα, για τα προδωμάτια. Αν έχει barbecue, αν έχει. Θα πάρει και χρόνο βεβαίως έτσι για να χτιστεί το σπίτι. Βέβαια, να γίνει στην εντέλεια. Η Κωνσταντίνα είναι και πολύ τη λεπτομέρεια. Θα τα θέλει όλα πολύ ωραία. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα. Ελπίζω να μας καλέσει στα εγγένεια του σπιτιού. Εννοείται. Αν δεν μας καλέσει, θα πάμε με τον δρόμο αυτά που τα λένε και θα βγάζουμε φωτογραφίες του party τσόκ ψηλά. Παιδιά, είναι από τα πολύ ωραία έτσι να ακούμε, ευχάριστα. Ο καθένα έχει. Ολοκληρώνεται αυτή η ευτυχία του με τη φωλιά του. Τη φωλίτσα του. Έκαναν και την οικογένεια του, τώρα είναι πιο μεγάλη. Οπότε εντάξει, είναι ωραία να έχουν ένα ωραίο σπίτι να στεγάσουν την οικογένειά του. Πολύ ωραία. Εγώ θα σα πάρω τώρα στη Δανάη Χρήση.